Έχω τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει και δεν είναι ευγενικό, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργαντά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς, καλή χρονιά. Εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε την ίδια καλή δουλειά που κάνετε σε αυτό το Υπουργείο, διότι εγώ το λέω αυτό, αλλά νομίζω πολλοί συμφωνούν μαζί μου. Αν υπάρχει βραβείο αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για το 2021, νομίζω ότι το παίρνετε επάξια εκεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι κάνατε πράγματα πολλά. Στις άλλες χώρες μπορεί να είναι αυτονόητα, στην Ελλάδα δεν ήταν καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια. Υπήρξε η κεντρική πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο Υπουργείο να υπάρχουν πλέον αρμοδιότητες που μας επιτρέπουν αυτό που ψάχναμε πάντα στην ελληνική δημόσια διοίκηση, τη λεγόμενη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα διάφορα συστήματα του δημοσίου. Εμείς λίγο-λίγο την κάνουμε πράξη πια και προσπαθούμε πραγματικά να εξυπηρετούμε τον κόσμο χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στα γκισέ του δημοσίου. Να εξυπηρετείται από απόσταση. Το τελευταίο παιχνίδι είναι αυτή η ψηφιακή ταυτότητα, την οποία πραγματικά διασκεδάζει και το χαίρεται όποιος το κατεβάζει αυτό το έγγραφο και το έχει δίπλα στο πιστοποιητικό. Άκουγα τον κύριο Πιερακάκη το πρωί να λέει στο Sky ότι περίπου 600.000 ήδη την έχουν κατεβάσει. Και εγώ απορώ που είναι τόσο λίγοι. Περίμενα να είναι πολύ περισσότεροι. Όχι, θα είναι πολύ περισσότεροι, απλά πραγματικά είναι μέσα στις 48 ώρες από ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Ήδη είμαστε 650.000 αυτή τη στιγμή. Αλλά πραγματικά ο κόσμος το ζήτησε πάρα πολύ, διευκολύνει και τον πολίτη, αλλά και αυτόν που κάνει τον έλεγχο, ακριβώς επειδή στο κινητό τηλέφωνο έχει και μάλιστα μόνο τα απαραίτητα στοιχεία, τα τρία απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή τη φωτογραφία, την ημερομηνία γέννησης και φυσικά το όνομα τεπώνυμο. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, έχω την εξής απορία. Άκουσα τις ανακοινώσεις που λέτε δεν αντικαθιστά την κανονική ταυτότητα στα πάντα, αλλά όπου χρειάζεται να δείξεις απλώς την ταυτότητά σου, κάνει και αυτό. Έτσι είναι? Όχι. Κύριε Χιώτη, η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι μόνο για όπου απαιτείται έλεγχος πιστοποιητικού, είτε εμβολιασμού, είτε νόσης, είτε οτιδήποτε άλλο. Μόνο για COVID καταστάσεις δηλαδή. Μόνο για COVID. Όμως αυτό που μπορώ να σας ανακοινώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι σε συνεργασία η οποία υπάρχει και με τον κύριο Θεοδωρικάκο, βεβαίως, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο τέλος του πρώτου τριμήνου το 2022 θα υπάρχει ολόκληρη ταυτότητα, όχι όπως τώρα που είναι απόσπασμα ταυτότητα για τη συγκεκριμένη αυτή κρίση, την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε στο wallet του κινητού μας. Έχω και μια δεύτερη απορία για την ταυτότητα και μετά θα πάμε σε άλλα. Μου τη στέλνει και ένας πολύ καλός συνάδελφος εδώ. Υπάρχουν ανήλικοι που έχουν ταυτότητα, αλλά δεν έχουν αφημί. Και από τη στιγμή που δεν έχουν αφημί, δεν μπορούν να κατεβάσουν την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό θα αλλάξει? Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί για την πιστοποίηση, για την ταυτοποίησή τους χρειάζεται η κωδική του TaxNet, άρα πρέπει να έχει αφημί. Και όπως ξέρετε, για να υπάρχουν και τα φίλτρα αυτά της ταυτοποίησης, γίνεται αυτό σε συγκεκριμένο τηλέφωνο, το οποίο είναι στο όνομα του δικαιούχου και είναι η απαραίτητη κωδική του TaxNet. Οπότε, άρα για να την κατεβάσεις πρέπει οπωσδήποτε να έχεις αφημί, αλλιώς δεν γίνεται. Να έχεις αφημί. Ή να έχεις κωδικού συμπάγκινγκ, αλλά δηλαδή από εδώ μέσω τράπεζας, αλλά εκεί είναι ακόμα το φίλτρο πιο αυστηρό. Δεν μπορείς να το κάνεις για τους ανήλικους. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα σχέδιά σας για το 2022. Καταρχάς αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που έχουμε ήδη, το πιστοποιητικό και την ταυτότητα. Αν κατάλαβα καλά, σε λίγο θα έχουμε και το δίπλωμα οδήγησης εκεί, σωστά? Θα έχουμε και το δίπλωμα οδήγησης και όχι μόνο. Τι άλλο? Βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου θα προσθεθούν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία αφορούν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το λεγόμενο cargo wallet, έτσι θα το λέμε, όπου θα είναι το δίπλωμα οδήγηση. Μπορεί να είναι η άδεια κυκλοφορίας, να είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να είναι το έγγραφο από το ΚΤΕΟ. Ουσιαστικά, ό,τι αφορά. Η άδεια δακτυλίου. Αλλά σίγουρα για όποιον το επιθυμεί, το πιο απλό θα είναι το δίπλωμα οδήγηση, το οποίο θα βρίσκεται εκεί, θα επιδεικνύεται και δεν θα χρειάζεται να το κουβαλήσει κανείς. Να το έχει στο πορτοφόλι του, να το έχει μαζί του. Και θυμάμαι μερικοί το βγάζουν φωτοτυπία, γιατί μπορεί να έχει δύο αυτοκίνητα να παίρνει το αυτοκίνητο τη γυναίκα του. Ναι, είναι μανούρα. Ή το έχει στο πορτοφόλι, καμιά φορά δεν παίρνει το πορτοφόλι, παίρνει πια μόνο την πιστοτική, ξεχνά το δίπλωμα μέσα. Είναι πολύ χρήσιμο, ναι.
Πείτε μου κάτι, τι άλλο σχεδιάζετε γενικώς για το... Να σας πω, έξω από το δίπλωμα οδήγησης και από την κανονική αστυνομική ταυτότητα, η οποία θα βρίσκεται για κάθε νόμιμη χρήση στο κινητό μας τηλέφωνο από περίπου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022, αυτό το οποίο σχεδιάζουμε είναι να γίνεται ηλεκτρονικά η μεταβίβαση των αυτοκινήτων μέσα στο επόμενο διάστημα, ουσιαστικά δηλαδή να, να συλλέγονται όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου, από το αν έχει περάσει κταίο, από το αν οφείλει τέλη κυκλοφορίας, αν έχει παρακράτηση κυριότητας, μέσα από μια εφαρμογή την οποία θα δημιουργήσουμε, έτσι ώστε να μπορεί ο πολιτής με τον αγοραστή μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή να κάνουν όλη τη διαδικασία για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Αυτό το σχέδιο και για τη μεταβίβαση ακινήτων με μια στάση, δηλαδή με μια στάση μόνο στο συμβολιογράφο, θα γίνει ποτέ? Αυτό είναι έτοιμο σχεδόν. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά πολύ προκαλά. Είναι σχεδόν έτοιμο. Αν είναι, από... λέει, 6 μήνες παλεύω, κύριε Γεωργαντά, για μια μεταβίβαση. Δεν έχετε άδικο. Ξέρετε, με μια έρευνα που έχει γίνει, ενώ παντού στον κόσμο ο μέσος όρος των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μια μεταβίβαση ακινήτου είναι 4,7, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα είναι 11 τα βήματα. Εμείς προσπαθούμε και να τα προστέψουμε καταργώντας κάποια από αυτά στην πορεία, αλλά βασικά ψηφιοποιώντας την όλη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Νομίζω πολύ νωρίς, μέσα στο 2022, η εφαρμογή αυτή, επειδή είναι έτοιμη, θα ξεκινήσει να είναι λειτουργική. Οπότε και μεταβίβαση ακινήτων και μεταβίβαση αυτοκινήτων ηλεκτρονικά. Και είμαστε έτοιμοι για λίγες εβδομάδες για να έχουμε και την ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσα από την μια ηλεκτρονική εφαρμογή την οποία θα δημιουργήσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, γιατί μέχρι τώρα χρειάζεται να πηγαίνεις μία στο επιμελητήριο να κάνεις προεγγραφή, να πηγαίνεις στον ΕΦΚΑ να κάνεις προεγγραφή, να πηγαίνεις στην ΑΔΕ για να κάνεις την έναρξη, να επιστρέψεις, να κάνεις όλα αυτά, θα τα διαχειριστούμε. Είναι το 75% των επιχειρήσεων που ανοίγουν στη χώρα μας είναι ατομικές. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Είναι εντελώς θεωρητικό και μην νομίζετε ότι τα θεωρώ όλα εύκολα. Αλλά το έχω καημό πολλά χρόνια τώρα στο μυαλό μου. Λέω, όποιος το κάνει αυτό θα έχει μία λεωφόρο στο όνομά του για τα επόμενα 500 χρόνια. Ποιο είναι αυτό? Με την ίδια ευκολία που κλείνεις ραντεβού για ένα εμβόλιο για να πας να εμβολιαστείς, είναι τόσο δύσκολο να κλείνεις ραντεβού για να πας σε ένα νοσοκομείο και να μην περιμένεις τα εξωτερικά ιατρία? Μπορεί κάποια στιγμή αυτό να επιτευχθεί, να γλιτώσει όλη αυτή η τηλεπορία και όλη αυτή η πελατειακή σχέση, μετά την πανδημία προφανώς το συζητάω, να εξυγχρονιστεί αυτό το σύστημα ραντεβού είτε στο νοσοκομείο είτε σε κάποιο άλλο ίδρυμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης? Στόχος μας, γενικός στόχος τον οποίο υπηρετούμε, είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να μην χρειάζεται ο πολίτης να ταλαιπωρηθεί στην διαδικασία. Όπου χρειάζεται φυσική του παρουσία, φυσικά για να κάνει μια εξέταση, χρειάζεται φυσική παρουσία. Μα να πάει, αλλά να ξέρει ότι έχει ραντεβού στις 12 και 4 το βράδυ στο νοσοκομείο που εφημερεύει. Όχι να πας και να κάθεσαι στην ουρά και άμα θυμηθεί κανένας νοσοκόμος να σε πάρει και όλα αυτά που συνεπάγονται. Νομίζω είναι κάτι που θα το δούμε και αυτό το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, τα 500 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές που γίνανε μέσα στο 2022. 21, σε σχέση με τα 8,8 εκατομμύρια που γίνανε το 2018, είναι μια τεράστια πρόοδος η οποία έχει γίνει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως να σημειώσουμε εδώ το εξής. Σκεφτείτε να μην υπήρχαν αυτές τις εφαρμογές τώρα που υπάρχει ο κορονοϊός. Καλά, δεν το συζητάω. Ναι, και να έπρεπε ο κόσμος να πηγαίνει να κλείνει τα ραντεβού, να πηγαίνει να παίρνει τα πιστοποιητικά ο ίδιος με το χέρι. Δεν θα λειτουργούσε τίποτα, είναι πολύ απλό. Δεν θα λειτουργούσε τίποτα. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, πολλά που γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό το Μητρό Διαδικασιών του Δημοσίου, πρέπει να το αναφέρω και αυτό, το ανέφερε και ο κύριος Πυρακάκης νωρίτερα, το τρέχουμε με τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα. Για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Υπουργείου μας και σε συνεργασία βεβαίως με όλα τα άλλα Υπουργεία, καταγράφει τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον πολίτη. Τις καταγράφει, θα τις αναρτήσουμε, θα είναι προσβάσιμες και στον πολίτη και στο δημόσιο υπάλληλο. Θα περιγράφουμε τα βήματα, τα παράβολα, τα έγγραφα, τα πάντα. Αλλά ποια θα είναι η διαφορά, κύριε Χιώτη? Αυτός ο δικός χάρτης που θα δίνουμε για κάθε μία από τις υπηρεσίες αυτές, τις ταυτοποιημένες υπηρεσίες, θα είναι δεσμευτικός για τον καθένα. Τι θέλω να πω? Δεν θα μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει όπως θέλει μια
διάταξη για να μπορεί να ζητάει ένα παραπάνω έγγραφο ή ένα λιγότερο έγγραφο, από μια υπηρεσία σε μια άλλη, στην ίδια υπηρεσία ενός άλλου νομού, να έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Αυτό θα είναι δεσμευτικό και με συνέπειες για όποιον δεν το τηρεί. Αυτό θα είναι πλήρως ολοκληρωμένο προς το φθινόπωρο του 2022, αλλά ήδη εμείς τις 1.300 πρώτες υπηρεσίες τις έχουμε σχεδόν έτοιμες. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα προχωρήσει η λειτουργικότητα σε όλη αυτή την εφαρμογή. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Να είστε καλά και καλή επιτυχία και σε ό,τι σχεδιάζετε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά.